Εάν θέλετε, ξεκινάτε έξω από τα coins, δεν έχετε πάρει να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε coins και για τον PS4 και για τον PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται, μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off. Το link είναι στο description. Γεια σου παιδιά, Ζωτάξ εδώ, ένα βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε food draft βίντεο. Νομίζω είχαμε τουλάχιστον ένα μήνα να κάνουμε food draft και γιατί όχι, είπα σήμερα να δοκιμάσουμε, δεν είναι κάποιο challenge, απλά θα χτίσουμε ένα απλό draft, ελπίζω να κάνουμε μια καλή ομάδα και να περάσουμε καλά. Εννοείται, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια να φαίνεστε καινούργιοι στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Βάζουμε λοιπόν 15k coins και για να δούμε τα αισθήματα τι έχουμε. Ο πολλά με 3 αμυντικούς βλέπω και με 5. Όπα, δεν έχουμε καλά αισθήματα. Δυστυχώς δεν ξεκινάμε καλά γιατί δεν έχουμε ούτε ένα ας πούμε καλό σύστημα. Αναγκαστικά πάμε με 4-5-1 και για να δούμε το captain. Εντάξει, δεν είναι πολύ κακό το συγκεκριμένο. Δίνει Λουκάκου 88. Κάτι καλύτερο δεν βλέπω, οπότε πάμε με τον Λουκάκου. Δεν τον έχω δοκιμάσει καθόλου φέτος. Είναι μια ευκαιρία να τον δοκιμάσουμε. Τι έχουμε εδώ πέρα, Φόντον και Μανέ, εντάξει. Και Φόντον ήταν πολύ καλή επιλογή ο Roots Breaker, αλλά ο Μανέ, ο 90 στο Cam είναι τρομερή κάρτα. Και μαζί με Λουκάκο έχουμε ήδη μια πολύ ωραία διάδα από την EPL. Για να δούμε δεύτερο καμ. Κάτι καλό, κανένα έκον ίσως, γιατί όχι. Δεν είναι τόσο καλό, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πάμε αυτόν που είναι από την Νις. Εντάξει, με Μανέ και Λουκάκο κάτι κάνουμε. Δεν ξεκινήσαμε άσχημα. Καλή αρχή είναι. Πάμε στο center mid. Να δούμε τι έχουμε. Οκ, σέντρος πάρα πολύ ωραία. Ό,τι πρέπει για το κέντρο και είναι και icon, βοηθάει πάρα πολύ και είναι και τρομερή κάρτα. Πάρα πολύ ωραία αρχή, για να δούμε. Left mid δεν φαίνεται να είναι τόσο καλό. Πάμε τον Γκέντες, λογικά ελπίζω να τον αλλάξουμε κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς πιστεύω να δώσει κάτι καλύτερο. Εδώ δίνει Σάντσο, δίνει και Σανέ, ναι. Να πάμε safe και να πάρω το Σάντσο, ο Σανέ είναι πολύ καλή κάρτα σίγουρα, πολύ καλύτερη κάρτα. Απλά αν θέλω να το... και ο Κορώνα είναι καλή κάρτα από ό,τι έχω δει. Απλά αν θέλω να το πάω safe πρέπει να πάρω Σάντσο για το chemistry, οπότε για να μην το λούσουμε τελείως τον draft, πάμε πιο safe. Εδώ δίνει Navas. Τον έχω και στην ομάδα μου τον Navas και τον Kava. Πάμε τον Navas να το δοκιμάσουμε. Τώρα το The Final, έχω δεφτάρει. Και πιστεύω να δώσει κάτι με Ισπανία. Να τον βολέψουμε κάπως. Δίνει Ερμόσο που είναι ok γιατί κάνει πράσινο με τον Navas. Αν το πάμε Ισπανική την αμυνά μας, είμαστε κομπλέ από την La Liga. Δίνει Μαρκίνιος εδώ πέρα που είναι τρομερή κάρτα 89 overall, 83 pace. Αν τον πάρουμε, αν είχα πάρει Χακίμι θα βόλευε πάρα πολύ. Ο Ζούμα έχει 70 pace. Θα μπορούσα να πάρω και Ρομέρο, το ρισκάρω και παίρνω το Μαρκίνιος. Μακάρι να δικαιωθούμε. Εδώ δίνει τον Ουνάι Σιμών, ο οποίος κάνει πράσινο με τον Ερμόσο. Καλό είναι αυτό. Left back, έναν Μέντες από την παρέα τον δώσει. Τον δίνει, πάρα πολύ ωραία. Είναι left WB και κάνει και link με τον Γκέντες. Κάτι κάνουμε και με το chemistry. Καλή ομάδα έχουμε χτίσει. Εννοείται πως θέλουμε μερικές αλλαγές. Εδώ να πάρουμε Μανταντάι Γκομής. Βασικά έχουμε ήδη τον Σιμών, οπότε πάμε τον Γκουλάτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε τον Μανταντά. Έχουμε ήδη τον Σιμών. Οπότε ας πάρουμε τον Κουλάτσι και προχωράμε. Και Ζάβα δίνει εδώ. Ας τον επιλέξουμε. Δεν νομίζω να χωρέσει, αλλά okay, μπορεί να χρειαστεί. Εδώ πέρα είναι καλό σίγουρα. Και μας δίνει. Μας δίνει Κανσέλο. Μας δίνει Ερνάντες. Μας δίνει Ρούντιγκερ. Μας δίνει Βαντάιχ. Μας δίνει και Μεντί. Είναι καλό player pick αυτό το συγκεκριμένο. Δεν χωράει κάποιος όμως, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ο Μεντί δεν χωράει. Ο Van Dijk χωράει αν κάνουμε αγγλική τη squad μας, εννοώ την άμυνα. Ο Κανσέλο οριακά μπορεί να χωράει. Ας πάρω το Van Dijk, ο 89 και ίσως να χωρέσει άμα το γυρίσουμε σε Premier League. Γενικά κάποιος δεν χωράει άμεσα. Okay. Εδώ δίνει τον Navas, δίνει και Messi όμως. Εντάξει, ο Navas βολεύει, αλλά δεν μπορεί να αφήσει τον Μέση και έχουμε και τον Μαρκίνιος, οπότε άμα είχαμε πάρει Χακίμι θα ήταν τέλειο, αλλά που να το ξέρεις θα μου πεις. Οπότε ναι, πάμε με τον Μέση, δεν μπορώ να τον αφήσω και ο Σούμπερ Σάμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δίνει και εσύ 5 chemistry χάρη στον 74 από την Ισ, μια χαρά. Θέλουμε ένα καλύτερο right back από Γαλλία, έως και δίνει και Navas 89, οκ. Θα τον δοκιμάσουμε, θα τον πάρουμε σίγουρα και έχω χωράει και στην ομάδα, κάνει πράσινο με τον Μαρκίνιος. Αν μας δώσει ένα Κιμπεπέ και ένα Χακίμι, εντάξει, πολύ ήταν 20, αλλά θα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας δώσει. Πάμε τον Όμπλε εδώ πέρα. Και ο οποίος χωράει. Αντί για τον. Όχι, δεν χωράει. Έχουμε μείνει ακόμα μερικές θέσεις. Πρέπει να βρούμε λίγο το chemistry. Δεν είναι Σαλάχ, πάρα πολύ ωραία. 91 overall. Δεν χωράει κάπου, αλλά ο Super Sub
Πιθανότατα θα το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ πέφτω chemistry, οπότε τέλος πάντων, άμα αλλάξουμε πάμε το Mar 93, εντάξει, και ο Noble, πήγαμε εντάξει το chemistry. Θέλουμε σίγουρα ένα left mid, αν και μπορεί να βάζω και το μέση. Οπότε καλούτσικα είμαστε νομίζω. Πάμε τον Mbappé για Super Sub που δεν νομίζω, αλλά λέμε τώρα. Πάμε στις αλλαγές. Λοιπόν, δίνει Μίλνερ, ο οποίος είναι καλός, γιατί μας δίνει το 100 chemistry λόγω του πράσινου που θα κάνει με το Mané. Τώρα ο Ραφίνια δεν νομίζω ότι βοηθάει κάπου, δεν χωράει. Οπότε πάμε τον Μίλνερ, τον βάζουμε αντί για τον Νόμπλ και έχουμε 100 chemistry. Και ουσιαστικά τώρα μπορούμε να κάνουμε Super Sub το Messi αντί για τον Νόμπλ και είμαστε πάρα πολύ καλά. Αντί για τον Μίλνερ και είμαστε πολύ ωραία και μας δίνει και George Best. Μας δίνει και Best, παιδιά. Δεν ξέρω πού θα πρωτοχωρέσει. Κάτι άλλο δεν μπορώ να πάρω. Εννοείται πως θα πάρουμε τον Best, Αντί για το Σαλάχ, ίσως, μάλλον αντί για το Σαλάχ και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όπως το βλέπω τώρα, θα κάνουμε μάλλον Super Subs τον Σαλάχ και τον Μέση αντί για τον Εγκέντες και τον Μίλλερ αντίστοιχα. Και είμαστε τρομερά γιατί ουσιαστικά έχουμε νομίζω πάρα πολύ καλή ομάδα σε όλες τις θέσεις. Αν εξαιρέσει λίγο τον Ερμόσο που κι αυτός καλός είναι, πιστεύω είμαστε πάρα πολύ κομπλέ. Αυτά λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε έτοιμοι. 86 rating 100 chemistry με διαφορά το καλύτερο μου draft για φέτος. Θα περνάμε τον Messi αντί για τον Noble, τον Salah αντί για τον Guedes, για τον Miller συγγνώμη, τον Salah αντί για τον Guedes και είμαστε πένα. Αυτά, πάμε στα match. Έχει πολύ καλή ομάδα. Αν έχει τον goalkeeper που λογικά το κάνει super sub, έχει τρομερή άμυνα, τρομερή επίθεση εννοείται. Ρονάλντο, Σαλάχ, Βινίσιους, Inform, De Jong, Road to the Final. Είναι πολύ καλή ομάδα αυτή που έχει. Εννοείται όπως και εμείς έχουμε τρομερή ομάδα. Θα δούμε, πιστεύω να το νικήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι αυτό. Ακόμα αλλαγές δεν έχουν γίνει. Κάναμε τα super sub μας, ακόμα δεν έχουν περάσει. Εδώ πέρα. Έφυγε ο Ναζάριο και δυστυχώς μας το κάνει ένα 0 πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξεκινάμε καλά, δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Εδώ πέρα, έλα νομίζω δεν προλάβει. Ήταν σε καλό σημείο ο Ναβάς, περίμενα να το προλάβει. Περίμενα να τον προλάβει. Θα μείνω κέντρο, θα μείνω κέντρο. Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει κέντρο. Όχι, το ρίχνει γωνία. Όχι. Πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα, παιδιά. Χάνουμε 2-0 στο 7. Εδώ πέρα με το Μανέ. Άμα πάρουμε όλη την πλευρά, περνάει πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να μπει αυτό. Πάρα πολύ. Όμορφα κλειστή γωνία με φινές. 2-1 με το Μανέ. Πάρα πολύ ωραία. Άμα βάλουμε ακόμα ένα γρήγορο γκολ, φεύγει ο Λουκάκου. Βλέπω εκεί πέρα το ραν που κάνει για κάποιον. Μανέ. 2-0. 2-0 λέω. 2-2. Εντάξει, το γυρίσαμε. Το γυρίσαμε γρήγορα. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον γλιτώσαμε, ας πούμε, τα πολύ άσκοπα γκολ που φάγαμε στην αρχή. Έχουμε δρόμο. Μανέ εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία. Λουκάκου κάνει κίνηση που δεν μ' άρεσε τόσο πολύ. Αχ, δεν την πήρε καλά την μπάλα. Δίνουμε πάνω Μέση. Σαλάχ. Σεντρούλα και Σέντορφ. 3-2. Με υπομονή το γυρίσαμε, το κάναμε 3-2. Βάλαμε ευτυχώς δύο πολύ γρήγορα γκολ. Μετά παίξαμε καλύτερα και δικαιωνόμαστε 3-2 στο 36. Έφυγε πάλι ο Μανέ. Ο Μανέ με διαφορά από τους καλύτερους παίχτες μέχρι στιγμής στην ομάδα. Σεντρούλα Λουκάκου. Πάλι με σέντρα, 4-2. Μανέ είναι τρομερός πραγματικά, παιδιά. Μου έχει κάνει τα μισά γκολ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει βάλει 2 γκολ, έχει 2 assist. Είναι τρομερός. Και εντάξει, τι να πω, ευτυχώς το γυρίσαμε. Θα ήταν κρίμα να χάναμε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω τώρα είναι πολύ δύσκολο να το χάσουμε. Κάνει το λάθος εδώ πέρα. Ζέντροφ, Λουκάκου. Φινές και 5-2, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, νομίζω εδώ πέρα κάπου εδώ τελικά τελειώνει. Πιστεύω να κάνει και Red Squid, γιατί όχι. Νίκησαμε λοιπόν με 4-3 τον πρώτο αντίπαλο. Εντάξει, αν εξαιρέσει την αρχή που ξεκίνησα να χάνω 2-0, μετά ήμασταν full καλύτεροι. Παίξαμε καλά, καλό FIFA. Κάτι που του περίμενε γιατί είχα καιρό να παίξω. Γενικά αυτή την περίοδο όπως έχετε καταλάβει δεν πολύ παίζω FIFA. Οπότε ήταν καλό που νικήσαμε τόσο εύκολα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι να παίξουμε ελπίζω ακόμα καλύτερα. Εντάξει, έχει μια απλή basic PL squad, καλή άμυνα, αλλά μέχρι εκεί έχει Werner επίθεση το Road to the Final. Όχι κατά κρέο, πιστεύω το έχουμε. Για να δούμε. Παιδιά, δυστυχώς όπως βλέπετε και πάνω πάνω λαγκάρω πάρα πολύ. Και άμα δεν σταματήσει θα έχουμε μεγάλο θέμα. Εδώ με τον Λουκάκο όμως κάνουμε το 1-0. Ξεκινάμε καλά. Αν σταματήσει το lag θα έχουμε θέμα όμως. Συνεχίζει το lag, αλλά εμείς δεν κατοούμαστε. Έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εξάλλου με lag. Πιστεύω ότι θα το παλέψουμε. Αν συνεχίσει έτσι και δεν γίνει χειρότερα, θα το παλέψουμε. Κάναμε εδώ τη σέντρα. Λουκάκου. Λουκάκου μαζί με Μανέ. Είναι τρομερό ντουό. Λουκάκου πολλά γκολ όπως και Μανέ. Ξεκινάμε καλά 2-0. Έφυγε ο Μανέ, τον έχω δει, Εδώ μπορούσα να σουτάρω ίσως. Δεν το έκανα όμως. Πάω στο best και 3-0. Πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει, ακόμα και με την κακή σύνδεση που έχουμε, δεπτόμαστε 3-0 και πιστεύω ότι δεν μπορεί να γυρίσει με τίποτα. Εδώ πέρα δυστυχώς πέρασε πολύ εύκολο Πελέ, με τσιπάρι, εντάξει, ωραίο γκολάκι. Το κακό είναι ότι έφαγα γκολ σε σημείο που δεν είχα καθόλου lag. Αυτό είναι άσχημο. Το έκανε 3-1 στο 50. Νομίζω, ok, δεν βγήκε η μπάλα πάρα πολύ ωραία, μα ναι. Πήγαμε στο Ναβάς και η Ζέντορφ. Best. Αν βγει σέντρα για τον Λουκάκου, την παίρνει τη γεφέρα του Λουκάκου. Λουκάκου πηγαίνει πολύ μπιστηματικά, είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο καλός. Μου έχει βάλει, όπως είπα, πάρα πολλά γκολ. Το βλέπετε εκεί βασικά. Κάνουμε 4-1 και είμαστε πάλι σε ασφάλεια. Θα προτιμούσα εδώ να βγει άμυνα. Έπαιξα πάρα πολύ κακή άμυνα όμως και μου το κάνω 4-2. Δυστυχώς δεν θέλω να το κλειδώσουμε το match. Έπαιξα πολύ κακή άμυνα όπως είδατε, το κάνω 4-2. Πέρασε μπαλιά πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε ένα ball roll. Φινές με Λουκάκου, πάρα πολύ. Εντάξει, πραγματικά δεν χρειάζεται να με κατάλαβε το Λουκάκου. Ό,τι και να πούνε λίγο. 5-2, hat-trick Λουκάκου και τελείωσε. Πάει και αυτό λοιπόν, 2-2. Πάμε στο game. Για να δούμε τι έχει αυτό. Οκ, εντάξει, έχει τρομερή επίθεση. Καλό κέντρο. Εντάξει, όχι τόσο καλό κέντρο βασικά. Καλά άκρη στην άμυνα. Μπαϊγί και αυτό από την Arsenal δεν μου λένε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, το λάγκαο πριν δεν σταμάτησε. Τώρα κάπως έφτιαξε, αλλά έχω φάει ήδη 3 γκολ. Οπότε δυστυχώς δεν έχει κανένα νόημα να σας δείξω κάτι. Ναι, πήγε και 4-0, ναι, δεν έχει κανένα νόημα να σας δείξω κάτι. Εντάξει, είναι ότι προς τα καλύτερός μου, ok, αλλά και με το delay που είχα με το lag δεν υπήρχε ελπίδα, δεν υπήρχε μέλλον. Δυστυχώς για άλλη μια φορά χάνουμε στο τρίτο παιχνίδι βασικά. Έχουμε φέτος, σε ό,τι draft έχουμε παίξει, έχουμε κάνει 2 νίκες. Δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να νικήσουμε τρίτο match. Εντάξει, αυτή τη φορά έπαιξε ρόλο και η σύνδεση. Όπως και να έχει, θα παίξουμε για άλλα draft στο μέλλον. Και πιστεύω να μην πάει έτσι, να παίξουμε λίγο καλύτερα. Εδώ πέρα ούτε μπορούσε δεν είναι. Ναι, τέλος πάντων, θα έχουμε λοιπόν, πιστεύω, μέχρι την Δευτέρα και ακόμα ένα draftάκι να σας ετοιμάσω. Γιατί είναι κρίμα που τελείωσα αυτό λίγο άδοξα με το. Έχασα 4-0 τώρα με Rage Quit, δεν είναι τόσο καλό. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ακόμα draftάκι μέχρι την Δευτέρα. Αν θα προλάβω να παίξω Weekend League, δεν το ξέρω. Οπότε δεν λέω κάτι για να μην εκτεθώ, θα το δούμε. Ή αν έχει ένα τελευταίο pack. Και κλείνουμε χωρίς boards. Τέλος πάντων, εντάξει, τουλάχιστον χτίσαμε ένα καλό draft. Νομίζω η καλύτερη ομάδα μας για φέτος. Το καλύτερο μας draft για φέτος σίγουρα. Εντάξει, νικήσαμε 2 match. Οκ. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας.